Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια εβδομάδα ιδιαίτερα μοναχική για την Νατάσα Βελιανίτη και βεβαίως με πάρα πολύ γκρινιά, αλλά με αυτά και με αυτά δεν ήταν υποψήφια προς αποχώρηση. Τι θα γίνει αυτήν την εβδομάδα, για να δούμε. Γεια σου, Νατάσα μου. Γεια σας. Πώς είσαι? Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχεις πάει ποτέ σε παιδικό πάρτι? Έχω πάει. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Για πες μου λοιπόν, πώς εμπνεύστηκες αυτό το look και πού πηγαίνεις? Ωραία. Να πω κι εγώ, μιας και μου δόθηκε ο λόγος, γιατί πριν δεν μπόρεσα να μιλήσω. Έλα. Ποια τελευταία φορά. Ποια τελευταία φορά, κορίτσι μου. Όσον αφορά, όχι, αυτό το θέμα με την Ζέτα, τη Νικολίνα και την Μπι. Ναι. Το μόνο που έγινε ήταν ότι καθόμασταν όλες μαζί και τρώγαμε και αναφέρθηκε το όνομα της Ζέτας και λέω, παιδιά, αν δεν δω τα μηνύματα, δεν το πιστεύω και δεν τα είδα ποτέ. Μέχρι εκεί ουδέτερη στάση κράτησα, δεν είπα τίποτα για να μην βρω και τον πελά μου, όχι τίποτα άλλο. Αυτό. Οπότε... Για μηνύματα έπρεπε να δεις, δεν έχω καταλάβει. Τα μηνύματα που λένε ότι πατάει λαϊκή Ζέτα. Αυτό. Αυτό που είπα πριν, ότι ενημερώθηκα ότι όταν τρώγαμε, ότι όταν τρώγανε τα κορίτσια, ναι, η Μπή άνοιξε το θέμα μου χωρίς να είμαι εκεί για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Δεν είπα ότι. Είπα ότι καθόμασταν και τρώγαμε και αναφέρθηκε το όνομά σου. Αυτό. Ναι, ναι, δεν μάζεψα κανέναν άρα. Ήσασταν μαζεμένοι. Όχι, όχι. Είπες, μάζεψες τα κορίτσια και τους είπες αυτό. Δεν θυμάμαι αν είπα μάζεψα. Αυτό ακριβώς είπες. Ωραία. Μάλιστα. Συγγνώμη. Ήσασταν μαζεμένος που τρώγατε. Ευχαριστώ. Και άνοιξες θέμα με μένα, ενώ δεν άνοιξα θέμα. Μιλούσα μπροστά στην Νατάσα απλά. Δεν άνοιξα θέμα, μιλούσα με έναν άνθρωπο που μάλλον το είχα επικοινωνήσει και απλά το άκουσε η Νατάσα. Μάλιστα. Και μου είπε, αν δεν δω τα μηνύματα, μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να τα δει τα likes. Υπάρχουν και τα έχουμε στείλει και σε εσά. Ας το κλείσουμε, παιδιά, αυτό. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Το λέει κιόλας. Ναι, αφού πριν. Δεν σε έχει αναφέρει κανένα στη συζήτηση. Λοιπόν. Ναι, λοιπόν, εγώ. Τι έχει σκεφτεί και πού πηγαίνει? Εγώ είμαι νέα μαμά. Η κολλητή μου. Μάλλον η κόρη της κολλητής μου έχει γενέθλια και επειδή και η κορούλα μου είναι κοντά ηλικιακά. Πόσο είναι? Η κόρη μου θα είναι 8. Χρονών ή μηνών? Χρονών τώρα, τι να κάνω. Α, χρονών! Ναι, την έκανα σε πολύ μικρή ηλικία. Και η κόρη της κολλητής μου 9. Είναι πολύ κοντά, οπότε πολύ κάνουμε κοντά, παρέα. Τέλεια. Ναι, και μας έχει καλέσει. Τα γενέθλια θα γίνουν σε γνωστό μαγαζί που είναι στη Γλυφάδα, στο Γκολφ. Τι μου λες τώρα? Ναι, το οποίο έχει... Λέει γενέθλια. Εντάξει, θα γίνουν μεσημεράκι. Ναι, ναι. Έχει παιδικές εγκαταστάσεις και κήπο. Αυτό. Ωραία. Είμαστε μια χαρά μεσημεράκι. Είμαστε μια χαρά. Να γιορτάσουμε τα να γενέθλια. Να τα γιορτάσουμε, ναι. Να τα χαίρεσαι τα κοριτσάκια σας. Ευχαριστώ. Και να χαίρεσαι και τους βαθμούς που θα πάρεις τώρα. Πάμε. Αναμενόμενη βαθμολογία. Ναι, και λέω για ακόμα μια φορά με τον εαυτό μου, γιατί όταν θες να βάλεις το ένα το ρημάδι, δεν το βάζεις. Α, δεν το λέω εγώ για κλίκες και τέτοια. Δεν το βάζει το ρημάδι το ένα. Εννοώ αναμενόμενη βαθμολογία, γιατί θα μπορούσε αυτό το ντύσιμο να φέρει τέτοιου είδους διαφορετικές μεταξύ τους θέσεις και αντιθέσεις, να το πω. Βασικά, αν ήταν πολύ αρμονικό, θα ήταν και boring, όπως τα λέγει και η Νικολίνα. Οπότε μου αρέσει που υπάρχει αυτή η δυσαρμονία και θα ήθελα να υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμπαικτριών μου για να εξελιχθώ. Θέλω να με εμπιστευτείς. Θα υπάρξει αυτή η ανταλλαγή απόψεων, να με εμπιστευτείς αμέσως. Με την Ανδριάννα που έχει βάλει τον έναν από τους δύο άσους. Λοιπόν, δεν μου βγάζει καθόλου πρακτικότητα το look, γιατί. Η φούστα είναι κοντή, που προφανώς μια μαμά με πολύ ωραία πόδια ή και όχι μπορεί να βάλει μίνι φούστα. Απλώς στη συνθήκη που το τοποθέτεις, δηλαδή το παιδικό πάρτι, δεν σημαίνει, στο δικό μου κεφάλι, το ότι τα παιδιά θα έχουν άτομα που θα τα επιβλέπει, δεν σημαίνει ότι και σαν μαμά δεν είναι μπορεί να χρειαστείς. Είναι 8 χρονών και 9 χρονών. Είναι 8 χρονών και 9 χρονών. Μπορεί να πέσει, μπορεί να θες να παίξεις μαζί του, μπορεί το οτιδήποτε. Ναι. Γιατί πέρα από τη φούστα που είναι κοντή, εμένα αυτή η φούστα
η κοντή φούστα θα μ' άρεσε να πηγαίνετε για ένα φαγητό για κάπου αλλού, όχι για παιδικό πάρτι. Δεν είναι λάθος που το επέλεξες για την ιδιότητα που έχεις. Θα ήθελα το κολάν από μέσα να ήταν κάτι μονόχρωμο, να μην είναι διάφανο, ώστε να κέρδιζες έτσι την πρακτικότητα που σου λέω. Να ρωτήσω. Ή το μπλουζάκι θα μπορούσε να μην έχει αυτά τα κοψίματα, ώστε να ήταν κάτι κλειστό. Δηλαδή κάπως... Γιατί τι δείχνω? Δεν δείχνει, αλλά εντάξει. Πρόταση έχω κάνει κάτι ή ούτε πρόταση υπάρχει, είναι ένα... Πρόταση, υποκείμενο ρήμα αντικείμενο εννοείς πρόταση. Πρόταση, εδώ πέρα λέμε πρόταση για μόδα. Α, στιλιστική. Οπότε είναι στιλιστική πρόταση. Κοίτα, είναι κάτι ενημερωμένο. Είναι κάτι ενημερωμένο, δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ ενημερωμένο. Ναι, ισχύει αυτό. Άκου τώρα, 1,9 είναι. Με μεγάλο ενδιαφέρον προσωπικό, ναι. Περιμένω να δω τι θα σου πούνε οι κριτές. Εγώ.